Πολλά ερωτήματα δημιουργεί η περίπτωση του 34χρονου ποδοσφαιριστή της Νάιμέγγεν, Μπας Ντόνστ, ο οποίος κατέρευσε στο γήπεδο κατά τη διάρκεια αγώνα ποδοσφαίρου με την Αλκμαρ και διαγνώστηκε στη συνέχεια με μυοκαρδίτιδα. Αυτό σημαίνει ότι ο άλλοτε διεθνής επιθετικός με τους Οράνιε θα εγκαταλείψει για ένα διάστημα το ποδόσφαιρο προκειμένου να ξεκουραστεί και να κάνει όσα του πουν οι γιατροί. Ο 34χρονος επιθετικός κατέρευσε στον 20ο λεπτό της αναμέτρησης και αμέσως επικράτησε πανικός, αφού όλοι φοβήθηκαν τα χειρότερα. Ευτυχώς για εκείνον και για όσους παρακολουθούσαν τα όσα σοκαριστικά είχαν εκτεληχθεί, μετά από λίγο ανέκτησε τις αισθήσεις του. Μάλιστα, σήκωσε το χέρι του την ώρα που αποχωρούσε με φορείο, για να δείξει σε όλους ότι ήταν καλά. Ωστόσο, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος ο Ντόστ, οι εξετάσεις μου έδειξαν ότι έχω φλεγμονή του καρδιακού μυός, δηλαδή μυοκαρδίτιδα. Ένας καρδιακός μυς παθαίνει φλεγμονή για διάφορους λόγους και οι συνέπειες μπορεί να είναι πολύ σοβαρές. Εγώ ήμουν τυχερός που ανέκτησα τις αισθήσεις μου με επιτυχία στο γήπεδο. Δεν μπορώ να τονίσω αρκετά πόσο ευγνώμων είμαι στους γιατρούς των δύο συλλόγων. Ο Ολλανδός επιθετικός της Νάιμέγγεν πρόσθεσε: οι εξετάσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες και μετά θα πάω σπίτι και θα πρέπει να ξεκουραστώ για να αναρρώσω πλήρως από αυτό. Προς το παρόν, θα κάνω ένα διάλειμμα από το ποδόσφαιρο και θα περάσω τον επόμενο χρόνο με την οικογένειά μου. Ελπίζω να το σεβαστούν όλοι. Λεσένden uzun toplar gelmeye devam ediyor. Bu arada Bastos bıraktı kendini yere. Cassius getirdi topu. Cassius ceza sahasında. Penaltı bekliyor Azi Akbağlı futbolcular. Bu arada oyunu durdurdu karşılaşmanın hakemi. Bastos yerde. Sağlık görevlileri hemen oyun alanına geldi. Aman. Aman Bastos. Yürekler ağza geldi. Hemen seti isteniyor. Sağlık görevlileri oyun alanına geliyor.